Πείτε μας λίγο, σας παρακαλώ, όνομα, τυπώνω και ιδιότητα για τυπικούς λόγους. Λεωνίδας Μπακούρας, Γενικός Διευθυντής Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας. Κύριε Μπακούρα, σε ό,τι αφορά την δωρεά που έχετε κάνει και για την ανάπλαση του πάρκου της Ανθένου εδώ. Σας καλωσορίζουμε όλους που μαζί με το Δήμο διοργανώνουμε σήμερα την εκδήλωση αυτή για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Το φυσικό αέριο έχει συνεισφέρει πολύ ώστε να βελτιωθεί το περιβάλλον στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει πια το πρόβλημα της Θεσσαλομίχλης. Καλύτερο περιβάλλον σήμερα, καλύτερο περιβάλλον αύριο, αφού η εταιρεία με τη διείσδυση του φυσικού αερίου και στα επόμενα χρόνια θα συνεισφέρει ώστε η πολιτεία να πετύχει τους στόχους του ΕΣΕΚ. Έχουμε άλλη συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης στα έργα που εκτελούνται. Μπορεί να χαρακτηριστεί, όπως είπε και ο Δήμαρχος, πρωτεύουσα του φυσικού αερίου, αφού τα 3/4 του πληθυσμού του Δήμου Θεσσαλονίκης χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Και πρωτεύουσα γιατί όλα τα μεγάλα έργα γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα. Ο IGI, ο IGB, ο TAP, το FSRU της Αλεξανδρούπολης, πόλεις που παίρνουν φυσικό αέριο στα επόμενα χρόνια, η αποθήκη στη Νότια Καβάλα, άρα και η Θεσσαλονίκη, είναι η πρωτεύουσα του φυσικού αερίου, αφού έχει διεισδύσει τόσο πολύ αυτό το καύσιμο, που σε άλλα κράτη απαιτήθηκαν 25 χρόνια για να μπει το αέριο 50% στον πληθυσμό. Στη Θεσσαλονίκη σε 20 χρόνια το 75% των κατοίκων χρησιμοποιεί φυσικό αέριο. Να ευχαριστήσω όλους.